Έχουμε μαζί μα τον κύριο Σουτήρη Ζαριανόπουλο. Καλώ ήρθατε. Τι κάνετε, πώ είστε. Σας, Καλημέρα σα, βρήκα. Καλημέρα και στου ακροατέ. Λοιπόν... Και χαίρομαι που ξαναβρίσκομαι σε ένα στούδιο το οποίο δεθήκαμε κάπω σε αγώνα όταν έκλεινε η ΕΡΤ. Εκείνο το περίεργο βράδυ. Ε, εκείνο το βράδυ και όχι μόνο. Εκείνο και το βράδυ μόνο, και βράδυ και τι επόμενε μέρε και το επόμενο και πολύ διάστημα. Καιρό. Και επειδή εδώ είναι ο υποψήφιο με τη λαϊκή συσπήρωση για το Δήμο Θεσσαλονίκη ο κύριο Ζαριανόπουλο, αλλά και τότε και το 2013 ε, Είσασταν δημοτικό Συμβουλός. Όχι, ήμουν ξανά υποψήφιος δήμαρχο πάλι με τη Λαϊκή Σπύρου, βέβαια, yeah. το 2010. Έμεινα στο Δημοτικό Συμβούλιο you. δύο χρόνια και μετά στο Ευρωκοινοβούλιο από το 2014 με το κοκού βέβαια. Α, το 2014 πήγατε. Το 2014, πήγα ναι. Ωραία, οπότε το 2013 τότε, λέω, που ήσασταν εδώ πέρα και τις επόμενες ημέρες και στην ε, βοήθεια που παρήχε και ο κ. Αριανόπουλος και το... Ε, και η κομματική οργάνωση εδώ πέρα Θεσσαλονίκη mm. του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδο και με τον 902. Όλα όπου... λάβαμε και ένα του προγράμματο τη ΕΡΤ. Ναι, να ήρθαμε εκεί πέρα και ε, έτσι, φιλοξενηθήκαμε για ένα διάστημα. Έχουμε καλή σχέση συνεργασία. Με ε... του υπαλλήλου, με του συναδέλφου, του δημοσιογράφου. Και, και εμεί με του εργαζόμενου των 902 και με αυτή την ευκαιρία να του ευχαριστήσω και πάλι μετά από τόσα χρόνια. Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Ζαριανόπουλο που είσαστε σήμερα εδώ πέρα για να μιλήσουμε για τη Θεσσαλονίκη για το Δήμο. Παρακολουθήσαμε τα, τις προεκλογικές σας δραστηριότητες οι οποίες είναι σε εξέλιξη. Βέβαια, εσείς δεν αποσυνδέετε το Δήμο από τα ευρύτερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν ε, οι πολίτες και έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα, τα οικονομικά, τα γενικότερα πολιτικά ζητήματα. Αλλά να ξεκινήσουμε με τον Δήμο. Αυτή η μάχη εδώ στη Θεσσαλονίκη θα είναι πολιτική ή θα είναι προσώπων. Θα διαλέξει δήμαρχο η Θεσσαλονίκη ή πολιτικέ. Κοιτάξτε, όλε οι μάχε είναι πολιτικέ και δεν μπορεί να ξεχωρίσει και να το θέλει. Δεν μπορεί να ξεχωρίσει ε, την πολιτική σου προσέγγιση ανάλογα με την κάλπη που πηγαίνει. Αν θα είναι βουλευτικέ, ευρωεκλογέ ή τοπικέ εκλογέ Δήμου και Περιφέρεια. Πολιτικέ θα είναι και πολιτικό θα είναι το μήνυμα που θα καταγραφεί το βράδυ των εκλογών. Ε, γιατί, μιλώντα για πόλει, πρέπει να πούμε το λένε πολλοί, αλλά εμεί το εννοούμε και το δείχνουμε και στην πράξη. Πόλει δεν είναι μόνο τα κτίρια και τα μνημεία. Πόλει είναι καταρχήν οι άνθρωποι του και τα προβλήματά του. Με αυτή την έννοια, θα είναι πολιτικέ εκλογέ. Και επειδή είναι πολιτικέ, θα με επιτρέψετε πριν πάμε στην πόλη, να ξεκινήσω. Να, 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 κάτι που είμαι υποχρεωμένο να το κάνω. Να ξεκινήσω από το εξή. Νομίζω ότι πρέπει να στείλουμε ε, χαιρετίσματα και να ευχηθούμε σαν στο κύριο Κου... Κουρουπλή και το κόμμα του, το ΣΥΡΙΖΑ που θεώρησε ότι μέσα στο αντιφασιστικό μέτωπο το οποίο πάει να στήσει εν των εκλογών ε, συμμετέχει και ο γνωστός ναζιστής παπάς Μητροπολίτης Αιγαίας ο Αμβρόσιος με τον οποίο συναντήθηκε ο κύριος Κουρουπλής το θεώρησε μεγάλη του τιμή με έναν παπά ο οποίος λέει προτιμώ να είμαι ναζιστής παρά να είμαι κομμουνιστής με έναν ο οποίος απειλεί να δολοφονήσει ε, τους, ε, όποιον δεν συμφωνεί με το σεξουαλικό του προ, ε, προσανατολισμό ε, ο κύριος Κουρουκλής ε, θεώρησε ότι είναι τιμή του αυτή η συνάντηση. Είπε ότι ο, η Δημοκρατία πρέπει να είναι ανεκτική γιατί δέχτηκε... Αυτό είναι επίθεση... ακόμη χειρότερο. Δηλαδή η Δημοκρατία πρέπει να είναι ανεκτική στους φασίστες, στους ναζιστές, στους δολοφόνους. Αυτό είναι ακόμη χειρότερο που έκανα. Και εδώ δεν είναι μόνο θέμα κουρούπλε, εδώ είναι ότι το κόμμα του τον έχει στις πρώτες θέσεις του Ευρωψηφοδελτίου, δεν είναι το μοναδικό. Είχαμε την άλλη υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία έβαλε μέσω συνδυασμό της γνωστός θέλεγος της Χρυσής Αυγής. Και μας είπε ότι δεν το ξέρω, όταν έφεγε βέβαια το κράξιμο, τον, τον απέσυρε. Ε, και δεν είναι μόνο αυτό, με το συμπάθιο. Ε, πάμε για, νομο, για, αλλαγή της ποινική νομοθεσίας, από πλευρά της κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η οποία θέλει να ρίξει στα μαλακά του δολοφόνου τη Χρυσή Αυγή. Στην γνωστή δίκη, η οποία τραβάει πολύ περισσότερο από όσο τράβηξε η δίκη τη Νιρεβέργη για του ναζιστέ το του 1945. Με το συμπάθειο, αν αυτά είναι αντιφασιστικά μέτωπα, τότε τι να πούμε. Δηλαδή, δεν είναι για γέλια, είναι για κλάματα. Κάνουν αντιφασιστικά μέτωπα με τον Τραμπ, χαϊδεύουν αυτιά ναζιστών, φωτογραφίζονται με ναζιστέ, με τον κύριο Κασιδιάρη, υπουργή τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, συγκυβέρνησαν με τους του ακροδεξιού του κυρίου Καμένου, τον Ανέλ, και προσπαθούν να στήσουν αντιακροδεξιά μέτωπα. Προσπαθούν να στήσουν ταυτόχρονα και αντινεοφιλελεύθερα μέτωπα. Ποιο κόμμα, αυτό το κόμμα το οποίο πέρασε τρίτο μνημόνιο, το σκληρότερο απ' όλα, συσπηρώνοντα στην ψήφο αυτή και τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ και το Ποτάμι κτλ. Και, και πέρασε τα πιο σκληρά αντινεοφιλελεύθερα μέτρα. Με συγχωρείτε, αλλά αυτό δεν είναι αριστερό κόμμα. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμο. Αυτό είναι παράγκα. Είναι μια παράγκα η οποία σήμερα ε, εκθέτει την, την πραμάτια τη. Και η πραμάτια τη είναι να ε, εκθέτει γύρω λόγου τη πολιτική των κομμάτων. Έχουν περάσει από το βαθύ Πασόκ, από το βρώμικο Πασόκ σήμερα ΣΥΡΙΖΑ, έχουν περάσει από τη βαθιά Νέα Δημοκρατία σήμερα ΣΥΡΙΖΑ. Ε, οι πάντε και τα πάντα. Με το συμπάθιο όλο αυτό είναι, είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Και εμεί λέμε στον αριστερό άνθρωπο, στον προδευτικό στον ε, ριζοσπάστη άνθρωπο, που πίστεψε σε όλα αυτά, ε, σε όλε αυτέ τι υποσχέσει του ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα μπορούσε να δει μια καλύτερη μέρα, ότι θα, τουλάχιστον θα μπορούσε να δει μια Μεγαλύτερη εντιμότητα στην πολιτική: ότι πλέον αυτό ο χώρο δεν είναι χώρο για αριστερού, δεν είναι χώρο για λαϊκού ανθρώπου. Του τσάκισε του λαϊκού ανθρώπου, δεν τσάκισε ούτε του βιομήχανου ούτε του εφοπλιστέ. Τσάκισε του λαϊκού ανθρώπου, του ενταξιούχου, του ε, ε, μεροκαματιάριδες του αυτοαποσχολούμενου που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Και σήμερα ε, τρίβεται, αν το θέλετε, ε, και για εκλογικού λόγου με ό,τι μπορείς να φανταστείς. Με το βαθύ Πασόκ, με τη βαθιά Νέα Δημοκρατία, με τις, ε, ε, κάνει πλάτε αν το θέλετε, και σε ναζιστές, όπως το παράδειγμα που είπαμε πριν. Με αυτή την έννοια ο κόσμος πρέπει να απεμπλακεί από αυτή την ιστορία. Πρέπει να απεμπλακεί από τα διλήμματα που θα, με τα οποία θα πάμε στις εκλογές και το οποίο δίλημα έτσι πρακτικά απλά ποιο θα είναι. Αν το σκάνδαλο Νοβάρτης είναι καλύτερο από το σκάνδαλο Πετσίτη. Σε αυτό θα κληθεί να απαντήσει ο μας. Σύμφωνα βέβαια με το, με το ΣΥΡΙΖΑ και με την ε, Νέα Δημοκρατία. Βάζοντα κάτω από το χαλί το γεγονό ότι πρώτον τα προβλήματα οξύνονται και θα οξύνονται, και βάζοντα κάτω από το χαλί πιο κυρίω ότι συμφωνούν και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ στην βασική πολιτική για να προχωρήσουν ακόμα πιο αντιλαϊκά μέτρα. Συμφωνούν στον εκλογισμό τη χώρα μα στο ΝΑΤΟ με ό,τι αυ, κινδύνου αυτό σημαίνει για, συνολικά για την περιοχή μα, για τη χώρα μα, για του κατοίκου μα και αν το θέλετε. Επειδή μιλάμε για Θεσσαλονίκη, ιδιαίτερα για την κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη. Με συγχωρείτε, έχετε δει κανένα υποψήφιο από του αρκετού υποψηφίου δημάρχου εδώ στην, στην πόλη μα στη Θεσσαλονίκη, να μιλάει για ένα ζήτημα το οποίο κυριολεκτικά αποτελεί ντροπή για τη χώρα μα, για την πόλη μα και του κατοίκου τη. Τι λέτε, για ποιον. Είναι η γνωστή έκθεση του State Department, του Υπουργείου Εξωτερικών των... των ΗΠΑ, που πριν από δύο μήνε το δημοσίευσε ο δεν διαψεύστηκε από κανένα γιατί είναι αλήθεια και που έλεγε ότι η Αμερικάνικη πρεσβεία στην Ελλάδα θα πρέπει σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια, με μέσα μαζική ενημέρωση, με επιχειρηματικού φορεί, με την εκκλησία και με τι δυσώδει βρώμικε Μίκιο να προωθήσουν την ανάδειξη ηγετών και σε κεντρικό επίπεδο, βλέπε κυβέρνηση, αλλά και σε τοπικό επίπεδο, βλέπε δήμο και περιφέρεια, ηγετών εντό πολλών εισαγωγικών, φιλικών προ τι ΗΠΑ και τα σχέδιά του στην περιοχή. Αυτό λέει η έκθεση Department. Με συγχωρείτε, είδατε κανέναν από του υποψήφιου να βγει και να πει ότι αυτό είναι ντροπή για το λαό μα και δεν το δεχόμαστε. Μούγκα, με συγχωρείτε, έτσι το λέει ο λαό μα. Μούγκα, σιωπή. Θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό το παραμύθι, σε αυτό το παιχνίδι. Ποιο θα κολλήσει καλύτερα κοντά στου μεγαλοεπιχειρηματίε που θέλουν να αλώσουν ακόμα περισσότερο την πόλη και τη χώρα μα συνολικά. Ποιο θα πάει πιο κοντά στου Αμερικάνου που σήμερα είναι οι κυρίαρχοι. Ο κύριο Πάγια, το πρέσβη των Αμερικάνων, μπαίνει εδώ σαν να είναι το σπίτι του. Και δεν βλέπουμε καμιά αντίδραση. Και εμεί λέμε, σαν ΚΚΕ, σαν λαϊκή συσπήρωση, ο συνδυασμό μα στι ε, τοπικέ εκλογέ, ότι αυτή την τροπή ο λαό μα δεν πρέπει να τη δεχθεί. Να αφήσει αυτή την τροπή στι πλάτε όλων των υπόλοιπων κομμάτων που δέχονται την επικυριαρχία των συμφερόντων και των Αμερικάνων στην περιοχή, να τη φορτώσει στου υποψηφίου του, να μην τη φορτωθεί ο ίδιο. Και εδώ ένα τρόπο υπάρχει. Να επιλέξει αυτό που πάνε κόντρα να επιλέξει το ΚΚΕ στι ευρωεκλογέ, στη λαϊκές, στι πυροστοπικέ εκλογέ και βεβαίω αν γίνουν βουλευτικέ εκλογέ, ΚΚΕ. Ενιαία. Ναι. Φάτισμα, ναι. μπήκαμε δυναμικά. πολύ δυναμικά και μπήκαμε στην κεντρική πολιτική βέβαια που έχει πάντοτε και τις σχέσεις της, έχει και το ενδιαφέρον της αλλά ήθελα να έρθουμε εδώ πέρα στο Δήμο Εσείς συχνά λέτε ότι όλοι είναι συνεχιστές, όλοι άλλοι υποψήφοι τέλο πάντων οι βασικοί διεκδικητέ εδώ στο Δήμο είναι συνεχιστές της πολιτικής της διοίκησης προηγούμενης και της προηγούμενης ενδεχομένω. Και διαφοροποιήστε το, η δική σας υποψηφιότητα σε σχέση με την ε, δίκηση Μπουτάρι. Κάποια, ναι. κάποια θετικά δεν αναγνωρίζετε στα προηγούμενα 8 χρόνια. Για να μην πάμε. Θα σα πω. Πίσω. Ε, κοιτάξτε λίγο. Ε, το ξαναλέμε. Δεν μπορεί να χωρίσουμε συνεικά τι έχει τις τοπικέ από τις γενικές εκλογές. Το ίδιο κλίμα και όχι από εμά. και από του άλλου υποψηφίου από τα άλλα κόμματα μεταφέρεται στην πόλη. Παράδειγμα, έβλεπα. Πριν από λίγο, την ε, κυρία Νατοπούλου σε ένα κανάλι κάτω στην Αθήνα που έλεγε το εξή: ε, Ότι το διακύβευμα των τοπικών εκλογών στη Θεσσαλονίκη θα είναι ότι ο κύριο Ταχιάο ήταν παλιά αντιδήμαρχο του κυρίου Παπαγιοργόπουλου. Και θα πέφτει το ζήτημα. Δηλαδή θα μιλήσουμε για τα σκάνδαλα των προηγούμενων δεκαετιών. Και βεβαίω να μιλήσουμε, και βεβαίω είναι καταδικαστέ, και βεβαίω καλώ υπάρχει καταδίκη. Και βεβαίω ο κύριο Ταχιάο ήταν ε, αντιδήμαρχο του κυρίου Παπαγιοργόπουλου. Αλλά εδώ τι γίνεται. Προσπαθούν να συγκαλύψουν μεταξύ του. Την ταύτισή του στα μεγάλα προβλήματα τη πόλη, τα οποία έχουν σχέση βεβαίω και με τη γενική πολιτική. Να σα δώσω ένα παράδειγμα. Όλοι υποκλίνονται, πλήν ημών του ΚΚΕ, στην κληρονομιά Βουτάρη και ο καθένα προσπαθεί να διεκδικήσει ένα κομμάτι αυτή τη κληρονομιά. Ποια είναι όμω αυτή η κληρονομιά, Η κληρονομιά είναι, όπω το λέγαμε από το 2010 που έβγαινε δήμαρχο ο κ. Μπουτάρη, ότι είναι η αιχμή του συνδέσμου βιομηχάνου στη Βόρεια Ελλάδα. Που έχει συγκεκριμένη πολιτική. Να παραδοθεί η πόλη. Στα ιδιωτικά συμφέροντα όλε οι λειτουργίε αυτή τη πόλη. Σα θυμίζω τι απειλέ και την προσπάθεια που έχει κάνει και σε ένα μέρο την έχει προχωρήσει αρκετά ο κύριος Μπουτάρη για την ιδιωτικοποίηση τη καθαριότητα. Εδώ συμφωνούν όλοι. Κανένα δεν πρόκειται να την πειράξει. Το γεγονό ότι δηλαδή, το μεγαλύτερο συνεργείο ε, του Δήμου Θεσσαλονίκη στο ΣΜΑ για τι ε, προηματοφόρε και τα λοιπά έχει παραδοθεί σε ιδιώτη. Γι' αυτό κανένα δεν μιλάει, κανένα δεν μπορεί να τα ανακαλέσει. Εγώ όμω θυμάμαι ότι τότε, το 2011, ω Δημοτικό Σύμβουλο, μέσα από το Δημοτικό Σύμβουλο, όταν διαμερτυρόμασταν απ' έξω για αυτή την παράδοση, ο κ. Μπουτάρε έφερε μάτια και χημικά. Και υπάρχουν τα βίντεο και στο YouTube για να τα ε, δει κάποιο. Ε, σήμερα θέλουν να συγκαλύψουν το εξή, λέει η κυρία Ανατοπούλου, Όχι εργολάβο στην καθαριότητα. Ο κύριο Ταχαίο βέβαια το λέει καθαρά. Εργολάβο στην καθαριότητα και τελειώσαμε. Τι σημαίνει όμω αυτό το όχι τη κυρία Λουδοπούλου. Συνεχίζεται από μια άλλη πρόταση. Να βάλουμε στην καθαριότητα ΚΙΣΕΠ, κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση. Δηλαδή, υποτίθεται μια, υποτίθεται, το υπογραμμίζω, μια συλλογική επιχειρηματική προσπάθεια εργαζόμενων. Αν ήταν ναι, μια προοδευτική προσπάθεια, τότε γιατί αυτό ο, ο, ο οποίο ε, επιβάλλει μνημόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί τη ΚΕΣΕΠ σαν τη βασική μορφή εργασία. Είναι τόσο προοδευτική. Ξα, ξαφνικά έγινε η Ευρωπαϊκή Ένωση προοδευτική και δεν είναι Τρόικα, Τρόικα είναι πάλι. Απλά γιατί η ΚΕΣΕΠ είναι το όχημα μέσα από το οποίο θα εισχωρήσουν στην καθαριότητα και σε άλλε λειτουργίε τα, τα μεγάλα συμφέροντα, οι μεγάλοι ιδιωτικοί όμιλοι. Ψάξαν την πόλη μα. Η μεγαλύτερη κυσέπ της πόλης σήμερα που ξεκίνησε από 15-20 εργαζόμενους απλήρωτους για δύο χρόνια σήμερα αν δείτε ποιο είναι το μετοχικό της κεφάλαιο θα είναι τα μεγαλύτερα εμπορικά και επιχειρηματικά κεφάλαια της πόλης. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγείων, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχάνων ο κύριος Καπών, ο γνωστός του κυρίου, ε, του κ. Μπουτάρη δεν ξέρω είναι υπόδικος ακόμα νομίζω mm -hmm. ε, για τα σκάνδαλα εκεί σε μια τράπεζα. Ε, σε όλα αυτ αυτή, αυτή, είναι, αυτή είναι η Κισεπ, αυτή είναι η πρόσκληση του Ζωτοπούλου. Δηλαδή, ιδιωτικοποίηση με έναν πιο εύσχημο τρόπο. Θέλετε να πάμε στον ΟΑΣΤ. Το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή τη πόλη πραγματικά είναι, είναι θλιβερό, είναι τραγικό. Με την έννοια ότι. Πριν πάμε στο περί... στον ΟΑΣΤ, μισό ναι. λεπτό, κύριε Ζαριανόπουλο, επειδή Βεβαίως. το θέμα τη καθαριότητα είναι βασικό πρόβλημα τη πόλη, βασικό θέμα για το οποίο ρωτώνται όλοι οι υποψήφοι. Κάποιοι από αυτού που έχουν περάσει εδώ από το το 102 λέει ότι δεν, λένε ότι δεν χρειάζεται ο ιδιωτικό τομέα Επαρκούν οι εργαζόμενοι. Οι περισσότεροι το έχουν πει αυτό. Οι περισσότεροι είναι το έχουν πει, Α, υπάρχει ανάγκη οι να γίνει εξορθολογισμό. Δηλαδή εσεί λέτε έτσι όπω το βλέπετε το θέμα τη καθαριότητα γιατί πρέπει αυτή η πόλη κάποια στιγμή να έχει μία άλλη Επίσης. εικόνα. Ε, αρκούν οι εργαζόμενοι. Πού γίνεται το λάθο, Γιατί αυτό το στίχημα τη καθαριότητα πάντα χάνεται από όποιον Κατά αναλάβει. Πρέπει να πούμε ότι το ζήτημα καθαριότητα δεν απασχολεί μόνο Θεσσαλονίκη αλλά όλε τι πόλει τη χώρα. Σωστά. Άρα πρέπει να υπάρχει μια κοινή ρίζα. Δεν γίνεται να πουμε το ζητημα καθαριοτητα δεν απασχολει θεσσαλονικη αλλα ολε τι σωστα αρα πρεπει να υπαρχει μια κοινη δεν γινεται να εχουμε μια στη στοιχεία τυχαίων γεγονότων. Το πρόβλημα είναι ακριβώ οι προσλήψει και ο εξορθολογισμό του, το προσωπικού. Ξεκινάμε όμω από τι προσλήψει. είναι το βασικό πρόβλημα. Γύρισα περίπου όλα τα εργοτάξια τη καθαριότητα του Δήμου Θεσσαλονίκη. Ρωτούσα συγκεκριμένα στοιχεία πόσου χρειάζονται, ποιε είναι οι προβλεπόμενε θέσει και πόσου έχουν σήμερα στη διάθεσή του. Στην καλύτερη των περιπτώσεων φτάνουν στο μισό αυτό που χρειάζονται. Αυτό που ο ίδιο ο Δήμο καταλαβαίνει ότι είναι ανάγκε για καθαριότητα, ο Δήμαρχο όμω βρισκόμαστε σήμερα στο μισό. Δεν γίνονται προσλήψει. Διότι οι προσλήψει απαγορεύονται από την κυβέρνηση, απαγορεύονται από την Τρόικα, απαγορεύονται από όλα αυτά τα πράγματα. Και τι γίνεται. Προσπαθούν να επιλύσουν, υποτίθεται, δεν το επιλύουν, κάποια προβλήματα με του συμβασιούχου. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια με αυτό το απαράδεκτο φαινόμενο, την ομοιρία των συμβασιούχων. Που μπαίνει για, για 8 μήνε, μέχρι να μάθει τη δουλειά, φεύγει από τη δουλειά, μπαίνουν καινούργια. Αυτό είναι μια συνειδητή πολιτική επιλογή. Και η συνειδητή πολιτική επιλογή, η οποία επιβάλλεται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δεν ανέχεται κυριολεκτικά και επιτρέψουμε να το πω με την πείρα του Ευρωβουλευτή πέντε χρόνια τώρα, δεν ανέκειται σε καμία περίπτωση τη μόνιμη και σταθερή εργασία. Το όνειρό τη, και αυτό γενικεύει σε όλε τι χώρε, είναι η προσωρινή εργασία, είναι η μερική απασχόληση, είναι η ευέλικτη εργασία. Αυτό είναι το όνειρό τη. Και ιδιαίτερα αν το θέλετε για του Δήμου και για τι περιφέρειε, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συγκεκριμένη πολιτική του θεωρεί επιχειρήσει του Δήμου. Δεν του θεωρεί έναν ε, οργανισμό ο οποίο θα επιλύσει τοπικά προβλήματα. Και εκεί οδεύουμε και με η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και με η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Να σα θυμίσω κάτι για την υπόθεση των συμβασιούχων. Γιατί και σαν συνδικαλιστή το, είχα, το είχα χειριστεί το θέμα μαζί με το ΠΑΜΕ και τα λοιπά. Επειδή μεγάλη κουβέντα γίνεται και μεγάλη στήριξη εντό εισαγωγικών βλέπω το τελευταίο καιρό απέναντι στου συμβασιούχου. Εμεί δώσαμε μάχη και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο πλακωνόμασταν, μου την έκφραση και με τον κύριο Μπουτάρη, για το αν θα μονιμοποιηθούν ή όχι. Και δείξαμε σαν κομμουνιστές δήμαρχοι εκεί όπου υπάρχουν κομμουνιστές δήμαρχοι πώ ακριβώ αντιμετωπίζει το ζήτημα. Ο κ. Πελετίνη στην Πάτρα, αλλά και οι άλλοι κομμουνιστές δήμαρχοι. Δεν πήγαν στα δικαστήρια για να διώξουν του τους, ε, τους συμβασιούχου. Τους ε, επικαλούμενοι την νομοθεσία, τι να κάνουμε. Δεν το κάνανε. Τέλο. Και α τραβήξουν και δεχόμενο τον κίνδυνο να τραβηχτούν οι ίδιοι οι δήμαρχοι στα δικαστήρια. Αυτό δεν έγινε με το παραλιακό μεδό τη Πάτρα που το ζητούσαν επιχειρηματικοί όμιλοι, ξενοδόχοι, του το επέβαλε η κυβέρνηση με υπουργικέ αποφάσει, με δικαστήρια κτλ. Ο Πελετήδη το έκανε μέσα σε μια νύχτα πάρκο για όλο το λαό με του εργαζόμενου και όχι με του εργολάβου και αθώθηκε προχθέ από τα δικαστήρια. Αυτό θα πει ο Μουνουστή Δήμαρχο. Και να θυμηθούν και οι Θεσσαλονικέ ότι πριν από μερικά χρόνια, 20-25 χρόνια, περιφέρει τη Θεσσαλονίκη, όλοι οι δήμοι ελέγχονταν από με την καλή έννοια του όρου λέγοντα, από κομμουνιστή δημάρχου. Και αυτό έχει αφήσει ένα πάρα πολύ καλό αποτύπωμα. Σήμερα πολλοί κόσμοι το σκέφτηκαν και το αναπολύει. Έλεγε, εντάξει, στι βουλευτικέ εκλογέ θα ψηφίσω αυτό το οποίο θέλω, αλλά για, ε, για δήμαρχο θα ψηφίσω κομμουνιστή. Είναι έτοιμο, είναι, είναι, έτοιμος, είναι κοντά στο λαό, κάνει έργο. Για να ξαναγυρίσουμε λίγο στου συμβασιούχου. Θέλουμε να θυμίσουμε το εξή, για να μην τρελνόμαστε. Αν ψάξει κάποιο στο, στο διαδίκτυο, αν κουκλάρει, όπω λέμε στα ελληνικά, ε, συνταγματική αλλαγή του 2002 και τότε είχε γίνει συνταγματική αλλαγή θα δει το εξή. το πρώτο κόμμα το οποίο πρότεινε να μπει μέσα στο σύνταγμα ότι οι συμβασιούχοι απαγορεύεται να μονιμοποιηθούν θυμάστε ποιο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ο, πρώην, ο μάλλον, ο, ο πρόδρομος του συνασπισμός με, με την έννοια ότι οι συμβασιούχοι άνθρωποι που μπαίνουν για να βρουν ένα κομμάτι ψωμί ε, για 8 μήνες είναι, λέει, ο κομματικό στρατό τότε τη Νέα Δημοκρατία, αργότερα του Πασό κλπ. Με αυτή την έννοια, πρότεινα να, ε, να μην μονιμοποιούνται ποτέ. Δεν λειτουργήσε όμω έτσι για πολλά χρόνια αυτή η ιστορία. Και βεβαίως δεν βεβαίως ήταν οι προσλήψει και οι συμβασούχοι ένα παράθυρο για να μαζέψουν τα συμφαλάκια. Εδώ όμω ε, ποιον θα κυνηγήσει. Βεβαίω είναι όπω το λέτε. Εδώ όμω ποιον θα κυνηγήσει. Θα κυνηγήσει το πολιτικό σύστημα το οποίο εκβιάζει πάνω στο πτώμα των δικαιωμάτων, πάνω στην ανάγκη του λαού. Για να, για, για να βρει για 8 μήνες δουλειά, όχι για όλη τη ζωή. Και δεν θα κυνηγήσει αυτόν ο οποίος είναι αναγκασμένος για να δώσει ένα κομμάτι ψωμί στα παιδιά του, να, να πάει έστω για 8 μήνες Είναι σαν να μου, σαν να μου λέει κάποιο, όχι εσεί, ότι το δίκιο στην περίπτωση τη καθαρίστρια που άλλαξε για ένα χρόνο την ε, ημερομηνία την, που πήρε το, το απολυτήριο από το γυμνάσιο για να πιάσει δουλειά, φοβερή πλαστογραφία. Εδώ από προ βλέπετε τι γίνεται σε, σε, σε μεγάλε υποθέσει, και ποτέ δεν καθαρίζουν και ποτέ δεν οδηγούνται στο δικαστήριο. Ότι σε αυτή την περίπτωση που η άλλη για να θρέψει 11 παιδιά ε, έκανε αυτή την περίφημη πλαστογραφία και καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλάκιση, το δίκαιο το είχε το δικαστήριο και το πολιτικό σύστημα και όχι καθαρίστρια. Όχι, με συγχωρείτε, καθαρίστρια το είχε. Γιατί με συγχωρεί, όταν δεν κάνει προσλήψει, δεν θα βρει ο κόσμο δουλειά, δεν θα έχει πολύ καθαριότητα. Η, η λογική ολωνών, όλων των υπόλοιπων υποψηφίων και των κομμάτων που το στηρίζουν, γιατί ανεξάρτητος δεν υπάρχει βεβαίω, είναι ότι εφόσον δεν υπάρχουν προσλήψεις, θα το δώσουμε σε ιδιώτες. Είτε θα το δώσει και ο κύριος Ταχιάος θα το δώσει και η κυρία Νοτοπούλου. Και θα δείτε ότι από 1η Σεπτεμβρίου που θα είναι το νέο Δημοτικό Συμβούλιο, θα του δείτε αυτού που σήμερα υποτίθεται παλεύουν μεταξύ του να συνεργάζονται κανονικότατα, αρμονικότατα στι κύριε αποφάσει. Γιατί εξαρτώνται από τα κόμματά του που έχουν ενιαία πολιτική. Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Στου ιδιώτε, λοιπόν. Ε... Τα πάμε για όχι, την καθαριότητα. Πριν πάμε να ακούσουμε μουσική, επειδή είχατε αρχίσει να συζητάτε για τον ΟΑΣΤ, α πούμε και δύο mm. πράγματα για τον ΟΑΣΤ και να πάρουμε μετά μια. Ο ΟΑΣΤ θα πάμε μαζί και την ε, τη συγκοινωνία και το κληφοριακό γενικά. Mm. Πείτε μα για τον ΟΑΣΤ. Καταρχήν έχει γίνει ε, η κρατικοποίηση και σαν βήμα δεν είναι στι απόψει σα ε, κοντά η εξέλιξη, άσχετα αν χρειάζεται, που χρειάζεται σημαντική βελτίωση. Αγαπητέ Βασίλη, παίρνω το θάρρο να το πω τη <laughs> παλιά μας νομιμία από τι αγώνε τη ΕΡΤ. Θα σου πρότεινα να πα σε αυτό το νομοθέτημα που υποτίθεται ότι κρατικοποίησε τον ΟΑΣΤ, να πα μέχρι το τέλο αυτό το νομοθέτημα και να το διαβάσει. Το οποίο λέει το εξή: Ότι σε εφαρμογή τη τάδε ευρωπαϊκή οδηγία για την απελευθέρωση ή ιδιωτικοποίηση, βλέπετε, των αστικών συγκοινωνιών, σε αυτό το νομοθέτημα το ΣΥΡΙΖΑ προβλέπεται ότι μετά την εκαθάριση του παλιού βρώμικου πραγματικά σκανδαλώδαλώδου τεράστιο σκάνδαλο του ΟΑΣΤ, τεράστιο σκάνδαλο. Μετά λοιπόν από την, από την εκαθάριση θα υ... υπάρχει το δικαίωμα, θα ανοίξει η αγορά των αστικών συνεργειών σε Θεσσαλονίκη και σε ιδιώτες και εδώ υπάρχουν δύο επιλογές. Η επιλογή της απευθείας ανάθεσης σε εργολάβους, σε, σε ιδιώτες αστικής συγκοινωνία ή η διαμέσου των δήμων ιδιωτικοποίηση. Είναι η πρόταση της κυρίας Νοτοπούλου του ΣΥΡΙΖΑ η οποία λέει να δοθεί στους δήμους ο ΟΑΣΤ Βεβαίω, κανένα Δήμο δεν έχει την ικανότητα την οικονομική να διαχειριστεί ο ΑΣΤ, να αγοράσει, να συντηρήσει λεωφορεία, προσωπικό κτλ. Εδώ δεν μπορεί την καθαριότητα να κάνει, όχι τον ΑΣΤ που είναι πολύ ακριβότερο. Οπότε οι Δήμοι το λένε από τώρα θα πάνε σε συνεργασία με ιδιώτε. Αυτό σημαίνει πολύ ακριβότερο εισιτήριο, σημαίνει λιγότερη συγκοινωνία γιατί ο ιδιώτη δεν θα βρίσκει ενδιαφέρον λόγω χαμηλή επιβατική κίνηση σε ορισμένε περιοχέ. Σημαίνει χειρότερη συγκοινωνία, θα το πληρώσει ο λαό. Ποια είναι η διαφορά του κυρίου Ταχιάου με την κυρία Νοτοπούλου, βεβαίω και των υπόλοιπων υποψηφίων. Ότι ο Μένα ένα το λέει καθαρά εργολάβο και ιδιώτη, ο άλλο το λέει μέσω των Δήμων. Αυτή είναι η μοναδική διαφορά. Στην πραγματικότητα έχουμε απόλυτη σύμπτωση, ταύτιση τη στρατηγική του. Και εμεί απαντάμε. Και δεν απαντάμε με αυτό που μα λένε ότι οι προτάσει είναι για τη δεύτερη παρουσία. Εμεί απαντάμε καταρχήν κρατικό φορέα συγκοινωνιών συνδυασμένων όλων. Και λεωφορείο και μετρό και τραμ, αν υπάρξει, θαλάσσιε συγκοινωνίε ή οτιδήποτε άλλο, κρατική, απο, αποκλειστικά κρατική. Και να σα πω και μια άμεση πρόταση στο τέλο τη δεκαετία του 80, θα το θυμάστε ίσω, στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα και σε άλλε μεγάλε πόλει, είχε υιοθετηθεί για λίγο χρονικό διάστημα, για κάτω από την πίεση των εργαζόμενων, είχε υιοθετηθεί το εξή. Το πρωί πήγαινε στη δουλειά σου δωρεάν με το λεωφορείο, το μεσημέρι γύριζε δωρεάν με το λεωφορείο, οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι, οι φοιτητέ, οι μαθητέ για όλη τη διάρκεια τη ημέρα δωρεάν κυκλοφορούσαν με το λεωφορείο. Αυτό γιατί δεν μπορεί να γίνει σήμερα, μετά από 30 χρόνια. Είναι τη Δευτέρα παρουσία. Γιατί δεν μπορεί να γίνει σήμερα που ο κόσμο, το αντίτιμο του εισιτηρίου του ΟΑΣΤ είναι ένα αρκετά σημαντικό ε, ε, ποσό στον, στο οικογενειακό προπολογισμό. Και μάλιστα για να πληρώνει μια συγκοινωνία στην οποία στην πραγματικότητα δεν υπάρχει, είναι απαράδεκτη, ορισμένε φορέ και επικίνδυνη. Γιατί σήμερα να με το κάνει, γιατί κάνει σήμερα δεν το σκέφτεται αυτό το πράγμα. Γιατί δεν θέλουν, γιατί η λογική και του ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία και του ΠΑΣΟ και τα λοιπά είναι αυτά να περάσουν στην ιδιωτικοποίηση γιατί υποκλίνονται στην πολιτική που λέει ότι αυτό που προεξάρχει στην οικονομική πολιτική είναι το συμφέρον των βιομηχάνων, των εφοπλιστών, των τραπεζιτών. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι το ΝΑΤΟ και τίποτα άλλο δεν συζητιέται. Λοιπόν, όλοι αυτοί βάζουν γραμμέ στην πολιτική του. Και οι βιομήχανοι και οι τραπεζίτε και το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, από τι οποίε δεν μπορούν να ξεφύγουν όσοι υποκλίνονται. Και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και λοιπά, και ο κ. Σταχιάου και η κ. Αν ο λαός λοιπόν θέλει έστω να πάρει ανάσε και να μην χειροτερέψει ακόμα περισσότερο ζωή του, που εμεί λέμε θα χειροτερήψουμε αυτή την πολιτική, και άμεσα μάλιστα, θα πρέπει να αλλάξει, να αλλάξει στρατόπεδο. Έστω και αν δεν συμφωνήσει όλο με το ΚΚΕ, πρέπει να δείξει όλου αυτού πρώτον να μην του πει ευχαριστώ και του τρει που φέραν τα μνημόνια και πολύ σημαντικότερο, ενώ του τρει Πασόκ η Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ, και πολύ περισσότερο, και αυτό έχει σημασία, να μην του δώσει το ελεύθερο να προχωρήσουν και σε νέα μέτρα. Διότι η ψήφο στον κύριο Ταχιάο, στην κυρία Νοτοπούλου, στον κύριο Βούγια, στον κύριο Ζέρβα, μιλάω όχι προσωπικά, με τι πολιτικέ κατακόμματα που, ε, που εκπροσωπούν, σημαίνει ότι σα δίνουμε κύριε το δικαίωμα να διεδικοποιήσετε τα πάντα στη Θεσσαλονίκη, την καθαριότητα, την ίδρυψη που ήδη έχει προχωρήσει, τη ΕΙΑΦ τι τελευταίε μέρε, ε, ε, τον ΟΑΣΤ το παραλιακό μέτωπο, τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δώστε τα όλα, φορολογήστε ακόμα περισσότερο τους Θεσσαλονικείς, όπως και σε όλες τις πόλεις, ούτω ώστε να βγάλει ο Δήμος κάποια λεφτά επειδή του τα στερεί το κράτος, τσακίστε και με τοπικού φόρους τον το κόσμο, για να μην έχει πουθενά. Ε, να, να σταθεί. Θα, θα μπούμε σε αυτά γιατί έχουμε την παραλία και είπατε τώρα, αν κατάλαβα καλά, ότι δεν πρέπει και εκεί πέρα να γίνει αξιο... αξιοποίηση τέλο πάντων, εκμετάλλευση ώστε να υπάρχουν έσοδα. Όχι, να μην αξιοποιηθεί, λέμε με διαφορετικό τρόπο. Να μην, εκμεταλλε... ναι. να μην την εκμεταλλευτεί για να έχει έσοδα τέλο πάντων σε αυτά τα επίπεδα γιατί είναι κάποια έσοδα. Με τα περίπτερα που έχουν διατηρηθεί ε... και όλα αυτά. Είναι η θέση Να πούμε δύο πράγματα ακόμη για το κυκλοφοριακό έτσι, μια και πιάσαμε πιάσα τον ΟΑΣ. ΟΑστ... Γιατί ναι, ναι. υπάρχει ένα ζήτημα που απασχολεί πάρα πολύ του Θεσσαλονίκη. Πάντω να ξεκαθαρίσουμε σε αυτό ότι εσεί και το λέτε και θα το κάνετε εφόσον εκλεγείται, αλλά και το προτείνεται όποια και να είναι η διοίκηση, να υπάρχει ξανά, να διεκδικήσει ξανά δωρεάν κυκλοφορία με τα αστικά λεωφορεία. Έω τι 8 το πρωί, αν θυμάμαι καλά, ήταν γιατί ήμουνα Αν θυμάμαι καλά, ναι. Ε, ναι. ναι. Κάτι τέτοιο τέλο πάντων. Για τους το εργαζόμενου. Για, για πολύ λίγο έτσι είχε εφαρμοστεί Δυστυχώς, αυτό. Για πολύ λίγο. Και ήταν κάτω από την πίεση των, των εργαζόμενων και των αγώνων του. Έτσι έγινε. Ήταν πραγματικά για πολύ λίγο. Αλλά τι ανέδειξε. Ότι υπάρχει δυνατότητα να γίνει. Και σήμερα πολύ περισσότερο, είμαστε 30 χρόνια μετά. Υπάρχει δυνατότητα. Το ζήτημα είναι πού δίνει λεφτά. Λεφτά υπάρχουν. Το ζήτημα είναι πού τα δίνει. Τα δίνει δηλαδή ε, από τον κρατικό προπολογισμό που ε, τον πληρώνουμε εμεί οι φορολογούμενοι. Έτσι. Δεν τον πληρώνουν οι εφοπλιστέ. Με το συμπάθιο, οι εφοπλιστέ είναι οι πιο πλούσιοι άνθρωποι στην Ελλάδα. Είναι οι πιο αφορολόγητοι άνθρωποι στην Ελλάδα. Και βγήκε προκλητικά ο κύριο Τσίπρα πριν από κανένα μήνα στο Μαξίμου σε συνάντηση με την Ένωση Εφοπλιστών και χειροκροτούσε τι το γεγονό. Ότι επέτυχε ε, ε, να κάνει συμφωνία συνενετική φορολογία, άκουσον, άκουσον, συνενετική φορολογία, δηλαδή αν ήθελαν οι εφοπλιστέ, για να δώσουν 75 εκατομμύρια στο κρατικό προπολογισμό, δηλαδή αυτό ισούται με τα ναύλα δύο ημερών του. Το μεροκάμα το δύο ημερών του πληρώνουν οι άνθρωποι. Και ο εργαζόμενο και ο άνθρωπο πληρώνει πάνω από το μισό του χρονιά του εισοδήματό του, του στην εφορία. Και αυτό ε, συνενετικά. Έχετε ακούσει κανένα εργαζόμενο συνταξιούχο αυτοαπασχολούμενο συνενετικά, άμα θέλει να πληρώνει. Θα τρελαθούμε εντελώ. Αυτό είναι ο κύριο Τσίπρα και η αριστερά του, του Τραμπ, του ΝΑΤΟ, των βιομηχάνων, των τραπεζιτών. Ε, Αυτό είναι το αγαπημένο παιδί του κυρίου Τραμπ. Και επιτρέψτε μου τέτοιε εικόνε να έχω και από το Ευρωκοινοβούλιο. Τον έχουν Θεό. Τον έχουν Θεό. Έκανε τη βρώμικη δουλειά. Και θα συνεχίσει να την κάνει. Μαζί μα εδώ στο στούντιο ο υποψήφιο για το Δήμο Θεσσαλονίκη με τη Λαϊκή Ισπήρου, ο κύριο Οτήρη Ζαριανόπουλο. Συζητάμε για τα θέματα του Δήμου αλλά και γενικότερα τη κεντρική πολιτική Πρι, κοινή. Πριν συνεχίσουμε εδώ πέρα, στα, επειδή το ακούω που το λέτε συχνά και το είπατε και πάλι σήμερα, και έχετε το παράδειγμα του Δημάρχου του Πατρέων, του κ. Πελετήδη, mm -hmm. του κομμουνιστή Δημάρχου, όπω το αναφέρετε το πρότυπο. Ε, εκτιμάτε, ελπίζετε, σε ότι μπορεί να επαναληφθεί σε αυτές τις εκλογές και να έχουμε και σε άλλους δήμους δήμαρχο που θα εκλεγεί, που θα πρόσκειται έτσι στη λαϊκή, θα προέρχεται από τη λαϊκή σπήρωση από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο. Κοιτάξτε, εμεί εκτιμάμε πάρα πολύ βάση με σχεδόν σιγουριά ότι οι πέντε δήμαρχοι κομμουνιστέ θα πρέπει να εκλεγούν. Ε, και επίση ε, εκτιμάμε ότι θα έχουμε και περισσότερου ακόμα δημάρχου κομμουνιστέ. Και βέβαια θα έχουμε πολύ περισσότερου δημοτικού και περιφερειακού συμβούλου. Και αυτό έχει την εξή σημασία. Μα ρωτάνε πολλέ φορέ. Ε, εντάξει, υπάρχει μια περίπτωση να βγείτε τι θα κάνετε σε περίπτωση που δεν βγείτε τι θα κάνετε. Καταρχήν να το ξεκαθαρίσουμε. Όλο ο κόσμο ξέρει ότι οι κομμουνιστές διακρίνονται στην οργάνωση των αγώνων, στη μαχητικότητά του, στη συνέπειά του έργων και λόγων, ε, στο να ξεσηκώνουν κόσμο, να διαμαρτύρονται. Ωραία, δεν είμαστε όμω μόνο αυτό. Είμαστε αυτό, το κάνουμε καλά, το ξέρει ο κόσμο και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Αλλά είμαστε και για να διοικούμε, και αυτό αποδείχθηκε και στην περίπτωση των Δήμων και τώρα με του πέντε Δήμου, δίπλα στο λαό, με ανάσε χαλαρώνουμε την κατάσταση που υπάρχει στο λαό, δεν αλλάζουμε τι πόλει. Μέσα σε αυτό το γενικότερο πλαίσιο, η, η διακήρυξη των υποψηφίων των άλλων κομμάτων ότι θα κάνουμε για παράδειγμα τη Θεσσαλονίκη, η νησίδα, ευημερία, ονειρική πόλη και μητρόπολη, αυτά επιτρέψτε μου, αλλά θα το πω έτσι, είναι πολιτικέ ανοησίε. Σε μια χώρα που καταραίει ο λαό τη, με του πετσοκομμένου μισθού, τι συντάξει, τα δικαιώματα που κλείνουν τα μαγαζιά επειδή δεν μπορούν να αντέξουν τα μικρομάγαζα, βέβαια, όχι τα μεγάλα. Εντάξει, που η νεολαία φεύγει στο εξωτερικό γιατί δεν έχει που να βρει δουλειά, α πούμε. Ε, δεν μπορεί να κάνει μια πόλη που θα είναι η νησίδα ευημερία. Εμεί στο μέτρο του δυνάμειό μα προσπαθούμε εκεί όπου διοικούμε, σαν ΚΚΕ, να δώσουμε ανάζε. Να σου πω, είπαμε πριν για το παραλιακό μέτωπο που συζητάμε στη Θεσσαλονίκη, τι έκανε ο κομμουνιστή δήμαρχο στην Πάτρα. Δεν το παρέδωσε στους, ε, στα μεγάλα συμφέροντα. Εδώ πάμε να το παραδώσουμε με τη συμφωνία όλων των υπόλοιπων. Ε, 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 μείωσε, μείωσε τα τέλη και του φόρου στα μικρομάγαζα για να μπορέσουν να επιβιώσουν, αλλά και στου κατοίκου, τα τέλη καθεριότητα. Μείωσε σε συμβολικό ποσό και πάει κατάργηση στα τέλη τη στάθμευση εκεί όπου σε αναγκάζουν στη Θεσσαλονίκη για παράδειγμα να πληρώνεις, να νοικιάζει τον χώρο σου, την πόλη σου, τη δικιά σου πόλη την ιδιοκτησία σου, την νικιάζεις. κατεβαίνεις δηλαδή από την Καλαμαριά ή από την Ανάληψη, από τη Χαριλάου ή από την, την Τούμπα στο κέντρο για μια δουλειά ή και για να δουλέψεις ένα οκτάωρο και αναγκάζεσαι να πληρώνεις στον Δήμο το 50% και στην ιδιωτική εταιρεία του κυρίου Κόκαλη, παρακαλώ, το άλλο 50%, τεράστια ποσά στάθμηση. Δεν το καταλαβαίνουμε γιατί. Την ίδια στιγμή όμω δεν πρέπει να μπει μια τάξη στο κέντρο. Να γιατί τάξι. αυτή η εικόνα με τα αυτοκίνητα παρκαρισμένα οπουδήποτε, χωρί κανέναν έλεγχο και αυτό το κυκλοφοριακό χάο, πώ αντιμετωπίζεται κύριε κυρία ε. πρακτικά δηλαδή, τι θα κάνατε αύριο το πρωί για να είναι βατή αυτή η πόλη, να μπορεί η μαμά με το καρότσι να περνάει και να μην είναι κλειστή η ράμπα. Να μπορεί άλλο να, να, διέρχεται την πόλη και να μην είναι όλοι διπλοπαρκαρισμένοι. Έχετε δίκιο. Το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό πάρα πολύ... και είναι πολύ δυσεπίλητο. Έτσι όπω έχει χτιστεί αυτή η πόλη με την γεωμορφία τη, πραγματικά είναι δυσεπίλητο. Και κανεί δεν μπορεί να δώσει άμεσα τι λύσει. Εμεί λέμε το εξή: ξεκινάμε που δεν είναι αρχή. Δεν έχει κανένα δικαίωμα να βγάζει κέρδη και να βγάζει λεφτά από το γεγονό ότι εγώ πρέπει να κατέβω από την περιοχή μου στο κέντρο τη πόλη για να δουλέψω και πρέπει επί 8 ώρε να τον πληρώνω για την πόλη μου. Αυτό τέλο. Πρέπει να υπάρχουν ρυθμίσει. Βεβαίω πρέπει να υπάρχουν. Αλλά εδώ χρειάζεται και ένα μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό που όλοι οι υπόλοιποι πάνε κόντρα. Για παράδειγμα, θα μπορεί να κατεβαίνει με την αστική συγκοινωνία ή με το αυτοκίνητό σου να κατεβαίνει στην περιφέρεια του κέντρου τη πόλη, να βρει εκεί λοιπόν χώρου παρκαρίσματο, ούτως ώστε να με σε μικρά ε, ευέλικτα λεωφορεία που θα μπορέσουν μέσα στο σχετικά μικρό κέντρο της πόλης να σε οδηγήσουν κατευθείαν στη δουλειά σου μέσα σε τρία και τέσσερα λεπτά. Δεν έχει παραπάνω χρόνο με αυτή, με αυτή τη σκέψη. Ελάτε όμως που, για παράδειγμα, ένας χώρο που θα μπορούσε να επιτελέσει αυτή τη λειτουργία, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκη, και εδώ βρισκόμαστε στα όρια τη και mm -hmm. το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, σε συνδυασμό με το τρίτο σώμα στρατού το οποίο θυμίζω ότι είναι ένα τοϊκό στρατηγείο, σε συνδυασμό με το παλιό 424, μα δημιουργεί ένα περιβάλλοντα χώρο αρκετά μεγάλη έκταση που μπορεί να παραδοθεί στο πράσινο που η Θεσσαλονίκη πάσχει τρομακτικά από αυτό, μπορεί να παραδοθεί στην αναψυχή, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, ίσω και για φοιτητικέ αιστείε σε κάποια άκρη βοήθεια και βεβαίω να παραδοθεί και ω εξή, σαν ένα σταθμό μετεπιβίβαση. Δηλαδή, έρχεται το ιδιωτικό αυτοκίνητο, παρκάρει σε ένα οργανωμένο και μεγάλο ε, e, πάρκινγκ σε αυτήν εδώ την περιοχή και δωρεάν μετεπιβιβάζεται σε κάποιο λεωφορείο μικρό ευέλικτο το οποίο θα φεύγει κάθε ένα λεπτό για το κέντρο της πόλης και έτσι δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα. Το ίδιο μπορεί να γίνει και σε δική είσοδο τη Θεσσαλονίκη περίπου στο λιμάνι. Αλλά κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Η μένα έκθεση δεν προορίζεται από όλου του υπόλοιπου, του υποψηφίου πλην ΚΚΕ. Δεν προορίζεται για ένα τέτοιο λόγο. Γιατί? Γιατί λέει πρέπει να γίνει επιχειρηματικό κέντρο και να στηθεί ένα δεκαόραφο ξενοδοχείο μέσα στην γνωστή έκθεση Θεσσαλονίκη. Πρέπει δηλαδή να καταληφθεί εντελώ από του επιχειρηματίε και μάλιστα με περαιτέρω αποκλεισμό των πολιτών τη πόλη από αυτήν εδώ την περιοχή. Το δυτικό μέρο για το οποίο μιλάμε, δηλαδή περίπου η περιοχή του λιμάνιου, θα πρέπει επίση να δώσει επιχειρηματικά συμφέροντα και να κάνουν ένα άλλο επιχειρηματικό κέντρο. Δίπλα από το λιμάνι, που ξέρετε πόση μεγάλη σημασία έχει και για του μεγαλοεπιχειρηματίε και για το ΝΑΤΟ και, 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 και τα λοιπά. Για του Αμερικάνου κτλ. Άρα λοιπόν όλε οι λύσει από αυτήν εδώ την πολιτική του, όπου βάζουν σε πρώτο πλάνο του επιχειρηματίε, πάνε στράφη. Άρα λοιπόν θα πρέπει ο λαό μα να κάνει επιλογέ οι οποίε τι θα κάνουν. Θα ξαναπέρνουν το δημόσιο χώρο τη πόλη, όσου έχει απομείνει, να τον ξαναπέρνουν πίσω στα χέρια του, να τον αξιοποιήσουν για τι δικέ του ανάγκε. Λέμε τώρα για την πόλη του τουρισμού, για το άνοιγμα τη πόλη. Βεβαίω έγινε και αυξήθηκε ο τουρισμό. Και χθε ήμασταν σε ένα αντιπέτη στο ΤΕΙ για, για, για τη σχολή τουρισμού και τα συζητούσαμε. Βεβαίω αυξήθηκε. Ερώτημα. Ο μέσο Θεσσαλονικιώ τι κατάλαβε από τον τουρισμό αυτό, πώ ωφελήθηκε. Δηλαδή, καταρχήν να μιλήσουμε για τους του εργαζόμενου του τουρισμό. Μιλάμε για συνθήκε γαλέρα. Γαλέρα. Με, με εργασιακές σχέσεις της, ε, ε, για ένα μήνα με μισθούς της πλάκας με κυνηγητό ε, από τους εργοδότες δουλεύουν σε, στις χειρότερες συνθήκες κάτω στα επόγευτα των ξενοδοχείων. οφειλήθηκαν μήπως οι μικροί έμποροι ε, βεβαίω όχι διότι όλοι οι τουρίστες πηγαίνουν συντεταγμένα από τα τουριστικά γραφεία τα οποία ε, τους, ε, τους ελέγχουν στα μεγάλα εμπορικά κέντρα και, στι, και στις μεγάλες αλυσίδες ε, Οφειλήθηκαν οι γειτονιέ τη πόλη. Γιατί εντάξει, καλό είναι το κέντρο, αλλά οι γειτονιές... Δεν κατάλαβαν τίποτα. Ε, καλά, οι τουρίστε δεν πηγαίνουν και στι πόλει. Προφανώ δεν θα, θα πάνε Τώρα. Ο, 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 ο τουρίστε θα πάει στο κέντρο, θα κινηθεί στα μαγαζιά του κέντρου. Στην παραλία, δεν συμπαράζει. Αλλά σε ένα γενικότερο πλαίσιο πολιτική να δούμε ότι εδώ το κέντρο. Τον το, τουρισμό μάλλον, τον χρειαζόμαστε. Δεν υπάρχει. Και τώρα, το, το αν οι συνθήκε είναι άσχημε, γι' αυτό α μπει η επιθεώρηση το... εργασία να ψάξει, να δει τι γίνεται και να εφαρμοστούν οι νόμοι. Είπα παλιό συνδικαλιστή. επιτρέψω να σα πω. Είπα κακιά κουβέντα τώρα η επιθεώρηση εργασία. Τίποτε δεν γίνεται. Προεξάρχει πάντα το συμφέρον των επιχειρηματικών τελείωσε. Αυτό το, μιλάμε και για τον ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει. Δείτε τώρα πώ πάνε να διαμορφώσουν την πόλη. Πολυ... Εγώ θα συμφωνήσω με το. Ε, ε, Εμεί λέμε ο τουρισμό να αναπτυχθεί. Αλλά εδώ πρέπει να, 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 να δούμε και ποιο ωφελείται Βεβαίω να αναπτυχθεί. Και εμείς θέλουμε η Θεσσαλονίκη από πόλη του ΝΑΤΟ φυλάκιο στρατιωτικό, πολιτικό, διοικητικό να μετατραπεί σε μια γέφυρα φιλία και αλληλεγγύη με του γειτονικού λαού πρώτα απ' όλα, αλλά και με όλου του λαού. Και να πρέπει να μάθει και ο ένα λαό την ιστορία του άλλου, να την εκτιμήσει, να, την, να τη σεβαστεί αυτή την ιστορία. Μεταξύ μα, όλοι οι λαοί. Αλλά αυτό δεν γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Κοιτάξτε λοιπόν τι, τι κάνουν, είπαμε για τη ΔΕΦ. Το παραλιακό μέτωπο, το παραλιακό μέτωπο όσον αφορά τη σημερινή παλιά και νέα παραλία. Θα παραδοθεί σύμφωνα με τι μελέτε στους ε, μεγαλοεπιχειρηματίες της εστίασης, καφετήριας κτλ. Ήδη πάρα πολλά περιπτώσεις έχουν δοθεί. Εντάξει; Το ΔΕ πέραν προς τα δυτικά, πέραν ε, της, ε, του λιμανιού ε, παραλιακό μέτωπο, που θα δοθεί και μεγάλο επιχειρηματικό κέντρο. Με ξενοδοχεία, με συνεδριακά κέντρα, με γραφεία κτλ. Γι' αυτό άλλωστε υποβαθμίζεται και τόσο πολύ το ε, δεύτερο διαμέρισμα τη Θεσσαλονίκη, ώστε φεύγει από εκεί ο κόσμο. Υποβαθμίζεται πάρα πολύ, ώστε να καταληφθεί από του μεγάλου επιχειρηματίε. Μιλάμε για την περιοχή περίπου του Φίτσα. Θα μπορούσε αυτό κάποιος είναι μια παλιά να πει: ιστορία. Ναι, αυτό όμω θα αξιοποιήσει το χώρο, θα δημιουργήσει νέε θέσει εργασία. Α, να σα πούμε για, για τι νέε θέσει εργασία. Πολύ ωραία. Ποιε θέσει εργασία. Όλοι αυτοί οι οποίοι θα επενδύσουν, μία προπόθεση ζητούν. Ότι αυτό που θα προσλάβω θα πρέπει να έχει τσακισμένο μισθό, να μην έχει δικαιώματα, να μην έχει συλλογική σύμβαση, αλλιώ δεν έρχονται. Και αυτό σας το λέω και από την εμπειρία μου από την Ευρωβουλή. Ο όρο των επενδυτών είναι να πέσουν οι μισθοί κι άλλο. Να πέσουν οι συντάξει κι άλλο. Να κοπεί κι άλλο η κοινωνική ασφάλιση. Διότι τα λεφτά λέει, τα οποία δίνει σήμερα ο εργοδότη στην εισφορά του στο ασφαλιστικό ταμείο ή και το κράτο για να στηρίξει το ασφαλιστικό ταμείο για να πάρει κάποτε σύνταξη. Οι νέοι θα πάρουν ποτέ. Θα πρέπει να αναπροσανατολιστούν αυτά τα λεφτά και να πάνε για επενδύσει. Θα σα δώσω ένα παράδειγμα προχθεσινό. Την προηγούμενη Πέμπτη ήμουνα στι Βρυξέλλε, ολομέλου του Ευρωκοινοβουλίου. Ξέρετε τι πέρασε, τι ψηφίστηκε και θα γίνει και πράξη. Και εδώ η ελληνική κυβέρνηση στο Συμβούλιο των Αρχηγών των Κρατών δεν έφερε καμία αντίρρηση ο ΣΥΡΙΖΑ ότι πάμε πλέον για κατάργηση πλήρη τη κοινωνική ασφάλιση και για γενίκευση τη ιδιωτική ασφάλιση. Που σημαίνει τι, δίνει στην ιδιωτική ασφάλιση, η ιδιωτική ασφάλιση θα ρίχνει στο χρηματιστήριο για να χρηματοδοτηθούν τζάμπε μεγάλες μεγάλε επιχειρήσει και εσύ δεν καμία απολύτω εγγύηση από το κράτο, θα πάρει πίσω τα λεφτά σου, αν πτωχεύσει η εταιρεία. Δεν το έχουμε δει στην Ελλάδα, α πει πρόνοια. Τα χάσανε τα λεφτά του οι άνθρωποι. Δεν τα έχουμε δει σε ολόκληρη την Ευρώπη και στην Αμερική αυτά τα πράγματα. Αυτή είναι η γενική πολιτική και αυτό υποστηρίζουν. Οι επενδύσει λοιπόν στι οποίε πολλοί ε, ε, ομνίουν έχουν μια προπόθεση. Να πέσουν κι άλλο οι μισθοί, ε, να πέσουν τα δικαιώματα, ε, να, ε, να, ε, να τσακιστούν οι εργαζόμενοι και μόνο το τέχουν. Τα λιώδηκα θα πάνε στη Βουλγαρία. Θα πάνε στα Σκόπια, θα πάνε στην Κίνα. Αυτή είναι η λογική του κεφαλαίου. Ε λοιπόν εδώ πρέπει να πάμε κόντρα. Αν θέλουμε, αν θέλουμε κάτι να περισσώσουμε, αν θέλουμε να προχωρήσουμε, αν θέλουμε να πάρουμε ανάσες. Όλοι οι υπόλοιποι είναι στρατευμένοι σε αυτή την πολιτική, είτε στο κεντρικό επίπεδο, είτε με του εκπροσώπου εδώ, του υποψήφιου δημάρχου, σε αυτή την πολιτική. Και εδώ ο μα έχει την πρόταση του ΚΚΕ και τη Λαϊκή Εσπήρωση. Τέρμα ως εδώ, μην του δώσουμε συγχαρητήρια, μην του δώσουμε ελεύθερο. Πάμε να αλλάξουμε. Να κάνουμε μια διαφορά στην καθημερινή μα ζωή και γενικά στην πολιτική. Να του τρομάξουμε. Αυτή είναι η πρόταση του ΚΚΕ. Κύριε Ζαριανόπουλε, με τον κλειστένι, τι θα γίνει και με τι συνεργασίε, πώ βλέπετε ναι. να διαμορφώνετε το τοπίο. Κοιτάξτε, ε, απλή αναλογική. Και ξέρετε βέβαια ότι είμαστε υπέρμαχοι από γεννησιμιού του ΚΚΕ αυτή της, ε, ε αναλογική. Ε, πολλοί απλής Ε, υποψήφοι θα υπάρχουν και καινούργιε δυνάμει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και όνομα ρωτιόνται, ερωτώ με ποιους συνεργαστούμε. Κοιτάξτε λίγο, για να το ξεκαθαρίσουμε. Το κάναμε και πριν και θα το κάνουμε και στο μέλλον. Προτάσεις, οι οποίες έστω και ελάχιστα ελαφρύνουν τον κόσμο, το λαό μας, θα τις υποστηρίξουμε ανεξάρτητα από ποιον προέρχονται. Εδώ τελεία. Πολιτικές συνεργασίες όμως, κορυφής, ούτω ώστε να, τελικά να περάσει αυτή η αντιλαϊκή πολιτική και στον Δήμο, δεν πρόκειται να έχουμε με κανέναν. Είναι απολύτω βέβαιο ότι από 1 Σεπτεμβρίου στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο θα δείτε του σημερινού μονομάχου να συνεργάζονται αρμονικότατα για να περάσουν τα κύρια ζητήματα από τον Δήμο. Γιατί ασκούν την ίδια πολιτική. Θα δείτε την κυρία Ροδοπούλου με τον κύριο Ταχαίο να δίνουν τα χέρια και να περνάνε την ιδιωτικοποίηση και τη καθαριότητα και του ΟΑΣ και του νερού και των πάντων. Να παραδίδουν το παραλιακό μέτωπο και, τη διεθνή έκθεση. Χέρι-χέρι θα τα δώσουν. Και ο κύριο Βούγια και ο κύριο Ζέρβα και ο κύριο ε, Ορφανό και όλοι οι υπόλοιποι. Και δεν είναι προσωπικό το ζήτημα, το ξαναλέμε. Έχουν κόμματα οι άνθρωποι, έχουν πολιτικέ, είναι ενταγμένοι. Όχι όπω μα έλεγε η κυρία Ροδοπούλου σήμερα το πρωί ότι είναι ανεξάρτητη. Με, με πρότεινε εμένα ο Πρωθυπουργό, αλλά είμαι ανεξάρτητη. Μην τρελαθούμε κιόλα να διατηρήσουμε και μια σοβαρότητα στην, στην, στην πολιτική διαμάχη. Ε, να, μα μας πούνε δηλαδή και, και αυτό που λέγαμε από, από, την αρχή να, να μας πούνε τι σχέσεις θέλουν να αναπτύξουν με τον ενώ τι, τι, ποια είναι η τοποθέτησή τους απέναντι στο το πραγματικό πρόβλημα ας πούμε της ακροδεξιάς την ενισχύουν την ενισχύουν κανονικότητα δεν είναι μονάχα ο κύριος Κουρουπλής δεν είναι μονάχα η ποινική νομοθεσία που προσπαθούν να αλλάξουν για να πέσουν στα μαλακά οι χρυσαυγίτε ή ο φωτογραφίζουμε με χρυσαυγίτε. Δείτε την ευρωπαϊκή εμπειρία. Η μεν ακροδεξιά, κατά τι αναλύσει των πάντων, όχι μόνο το Κουκουέ, τροφοδοτείται από την οικονομική και κοινωνική πολιτική, την αντιλαϊκή, η οποία εξασκείται σε όλε τι χώρε. Ποιο την έχει εξασκήσει αυτή την πολιτική, Τα κόμματα, τα συντηρητικά, τα κόμματα, τα σοσιαλδημοκρατικά, τα, τόμματα, τα κόμματα τύπου ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί ε, αναβιώνουν την ακροδεξιά. <coughs> Είναι δυνατόν να αναζητήσει τη λύση του προβλήματο ακροδεξιά σε αυτόν που προκαλεί αυτό το πρόβλημα. Προφανώ όχι. Δείτε λίγο τι έγινε στη Γαλλία με τον Μακρόν και τη Λεπέν. Ο Μακρόν διαλύθηκαν όλα τα κόμματα, συστοιχήθηκαν συστηχή, συστηχή, γύρω από τον Μακρόν για να μην έρθει Λεπέν. Βγήκε ο Μακρόν, τσάκισε τον κόσμο με τα εργασιακά μέτρα, με την καταστολή στα κίτρινα γυλαίκα και σήμερα η Λεπέν φαντάζει πρώτη σε όλε δημοσκοπήσει και με σχεδόν σιγουριά θα βγει πρώτη σε ευρωεκλογέ. Ποιο λοιπόν προχωράει, ενισχύει τον, τον, τον φασισμό, τον ναζισμό, την ακροδεξιά. Άρα η λύση δεν είναι εκεί. Εμεί λέμε ότι η πραγματικά αντιναζιστική, αντιφασιστική, αντιακροδεξιά, αντισυντηρητική, -αντι αντινεφερουλέθρη ψήφο, που είναι ένα νέο πράγμα, γιατί ο φασισμό είναι παράγωγο αυτού του συστήματο, παιδί του είναι. Δεν μπορεί να το είναι και να πετά το παιδί στα απόλυρα. Το παίρνει και το παιδί μαζί. Λέμε για τα υπόλοιπα κόμματα. Η μοναδική ψήφο λοιπόν τέτοια αντί είναι η ψήφο του ΚΚΕ. Ναι, αλλά επιτρέψτε μου ότι ο κλεισμένο ή τέλο πάντων αυτό το σύστημα που υπάρχει τώρα και στην περίπτωση που αναφέρεται στην mm. Πάτρα του Πελετίδη, εφόσον βγει πρώτο ή αν βγαίνατε mm, εσεί, πάρουμε εδώ πέρα το δικό σα παράδειγμα. Έρχεστε πρώτο. Δεν θα αναζητήσετε κάποιε συνεργασίε αναγκαστικά την άλλη μέρα για να γίνετε δήμαρχο τη πόλη. Εμεί λέμε το εξή. Εκεί όπου βρισκόμαστε στην αντιπολίτευση, δεν θα συνεργαστούμε. Βεβαίω, γιατί έχουμε στρατηγικέ διαφορέ. Όλοι οι υπόλοιποι συμπίπτουν στη στρατηγική. Απλά το κρίσιμο για τον κόσμο δεν θα είναι ποιο θα είναι δήμαρχο ή ποιο θα είναι πλειοψηφία. Διότι ο κόσμο από τώρα ξέρει τι θα κάνουν και για τις ιδιωτικοποιήσεις και για τους φόρους τοπικού που θα αυξηθούν και κτλ. Αυτό που πρέπει να ενισχύσει θα είναι η αντιπολίτευση, την ισχυρή φωνή που θα πηγαίνει κόντρα σε αυτούς. Και η ισχυρή φωνή θα είναι του ΚΚΕ. Αυτή πρέπει να είναι η φωνή που πρέπει να ενισχυθεί, να τους βάλει εμπόδια, να τους αποκαλύψει, να συγκεντρώσει την λαϊκή δυναμική, την οργανωμένη πάλι και να τη στρέψει κατά αυτής της πολιτικής. Αν όμως βγει κομμουνιστής Δήμαρχο, Εντάξει, και από κάτω δεν υπάρχει ανάλογη πλειοψηφία από τι δημοτικέ παραδάξει, θα κάνει ακριβώ το ίδιο με έναν διαφορετικό τρόπο. Θα είναι πάλι λαϊκή αντιπολίτευση, την ίδια κεντρική πολιτική που καταδικάζει του Δήμου να γίνονται φορεί επιχειρηματικών συμφερόντων, τροχωνόμοι επιχειρηματικών συμφερόντων και φοροπίχτε για το λαό. Τι θα κάνει. Θα κατεβάζει την πρότασή του στο Δημοτικό Συμβούλιο, μπορεί να μην περνάει από την υπόλοιπη πλειοψηφία, αλλά θα κινητοποιεί όλο το λαϊκό κόσμο, τα σωματεία, του λαϊκού φορεί, τι επιτροπέ τη γειτονιά κτλ. και θα επιβάλλουν ενώ με την πολιτική άποψη, θα επιβάλλουν αυτή την πολιτική. Για σκεφτείτε λίγο ένα δήμαρχο κομμουνιστή, ο οποίο θα έχει κόντρα την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου και θα κάνει την πρόταση να μειωθούν οι φόροι, οι τοπικοί φόροι, να εξαλαφρώσει ο κόσμο ή να μην δοθεί σε ιδιώτε μια λειτουργία τη πόλη. Και πηγαίνει κόντρα του Δημοτικού Συμβουλίου. Εκεί ο κόσμο δεν είναι, ο οργανωμένο κόσμο, τα σωματεία, οι αυτοαπασχολούμενοι δεν έχουν λόγο σε αυτή την πολιτική, με του αφορά άμεσα. Η οργάνωσή του λοιπόν, οι υπάλληλοι του κτλ. μπορεί να εμποδίσει την οποιαδήποτε πλειοψηφία και να στηρίξει ένα κομμουνιστή Δήμαρχο και να περάσουν έτσι ε, τα πράγματα. Τα βάλανε με πολύ μεγαλύτερα θηρία οι κομμουνιστέ δήμαρχοι και τα πετύχανε. Και οι περισσότεροι κομμουνιστέ δήμαρχοι ε, και, ε, και δημοτικοί σύμβουλοι θα τα πετύχουν ακόμη καλύτερα. Το βασικό είναι στο τελικό μήνυμα το βράδυ των εκλογών είναι και για την πόλη σου, για τη Θεσσαλονίκη, αλλά και γενικότερα για την πολιτική, Γιατί, η καθημερινότητα δεν είναι μονάχα η καθαριότητα, ο άστρο, είναι καθημερινότητα είναι και ο κομμένο μισθό που όλοι συμφωνάνε, η κομμένη σύνταξη, τα κομμένα δικαιώματα, οι αυτοαπασχολούμενοι που, που, που διαλύονται κυριολεκτικά και από τη φορολογία και από τον ανταγωνισμό των μεγάλων επιχειρήσεων. Να δώσει λοιπόν το μήνυμα ότι όχι κύριε, δεν σα δίνω ούτε στο Νέα Δημοκρατία, ούτε στο Πασόκο, ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν σα δίνω το ελεύθερο να προχωρήσετε και σε άλλα μέτρα εναντίον μου. Και αν το θέλετε για την αριστερά, δεν δίνουμε το δικαίωμα εμείς αυτό λέμε στον αριστερό κόσμο. Δεν δίνουμε το δικαίωμα συνεργάτη των Τρα, Τραμπ, συνεργάτη της Μέρκελ, συνεργάτη του οποιοδήποτε αντιδραστικού και του Καμένου, συνεργάτη του αμβρόσιου, του ναζιστή, του παπά, έτσι, στην, στην Αιγελία. Εσύ που φωτογραφίζεσαι με του Χρυσταυγίτε και πάλι να του ρίξει τα χαμηλά, δεν σου αναγνωρίζουμε να λέγε αριστερό. Ο αριστερό που μπορεί να έχει διαφωνίε με το ΚΚΕ και είναι δικαίωμά του, ο αριστερό αυτή τη φορά ψηφίζει ΚΚΕ. Και έχουμε χρόνο μέσα στο κίνημα να συζητήσουμε τα πάντα. Αλλά σήμερα αυτό που προέχει είναι να καταδικαστεί. Όσο πιο βροντερά γίνεται αυτή η πολιτική. Άρα, αυτό που λέτε, γιατί συνήθω αυτό που ακούμε από του υποψηφίου με του οποίου έχουμε συζητήσει, είναι καλούν τον κόσμο να ψηφίσει με, όχι με κομματικά, αλλά με αυτοδιοικητικά ε, κριτήρια, να μην μπερδέψει τα κόμματα με την αυτοδιοίκηση, ότι η αυτοδιοίκηση ψήφισε για την πόλη σου, για αυτό που θέλει να αλλάξει την πόλη σου. Όριο ψέματο. Όριο ψέματο. Άκουσα, όπω σα είπα πριν, την κυρία Νατοπούλου, που ο κύριο Πρωθυπουργό, ο κύριο Τσίπρα, την, την ανέδειξε. Ε, εγώ με συγχωρείτε λίγο και σαν συνδικαλιστή γνωριζόμαστε χρόνια εδώ, έτσι. Σαν συνδικαλιστή στα χρόνια τη Θεσσαλονίκη και στου δρόμου των αγώνων, εγώ δεν θυμάμαι καμία κυρία Νατοπούλου αγώνε, με το συμπάθιο. Βέβαια, εντάξει, τον κύριο Ταχιάο ξέραμε ότι είναι ε, νεοφιλελεύθερο κτλ. Και, και, για τον κύριο Βούγε και κτλ. Ε, αναδείχθηκε από εκεί και σήμερα που παριστάνεται έναν εξάρτητο. Και ο κύριο Ταχιάο ανεξάρτητο, και ο κύριο Βούγια ανεξάρτητο, και ο κύριο Ζέρβα ανεξάρτητο. Με συγχωρείτε, εμεί έχουμε την ετοιμότητα και λέμε είμαστε κύριοι Κουκουέ. Με συνεργαζόμενου, με αριστερού κτλ. Καταρχήν, εκτιμήστε την ετοιμότητα. Δεύτερον, τα προβλήματα που θα έρθουν να διαχειριστείτε ω Δήμαρχοι έχουν σαν κέντρο την κεντρική πολιτική σκηνή. Το γεγονό ότι οι Δήμοι του περικόπτουν το 70% των κονδυλίων που θα έπρεπε να πάρουν από τη φορολογία στο κεντρικό κράτο, τη φορολογία του λαού του Θεσσαλονικιώτικου και του υπόλοιπου, εσεί δεν λέτε να την πάρουμε πίσω, λέτε να επιβάλλουμε και άλλου φόρου και να πληρώσουμε για δεύτερη φορά για τι ίδιε λειτουργίε μία πληρώνουμε στο κεντρικό κράτο και μία φορά στο Δήμο. Σε αυτό συμφωνάτε όλοι. Να λοιπόν, ότι το πρόβλημα είναι κεντρικό πολιτικό. Το ζήτημα τη ιδιωτικοποίηση δεν είναι ένα ζήτημα μονάχα τη νοτοπούλου, του ταχυδούπολου του άλλου. Είναι πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη κυβέρνηση. Σε αυτή πρέπει να πα κόντρα. Ναι, είχαμε πολλά να πούμε, αλλά δυστυχώ έχει φτάσει στο τέλο. Είμαστε 11 η ώρα. Κύμαρο ο κ. Ζαριανόπουλο, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σα εδώ. Εγώ ιδιαίτερα σα ευχαριστώ. Χάρη και ξανά που σα είδα. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Ευχόμαστε πάντα. Και βέβαια θα τα ξαναπούμε μέχρι τι εκλογέ. Έχουμε μπροστά μα και.